Κύριε Μπαχέ, ένα ονειρωμένο ξεκίνημα, 2-0 στο δεκάλεπτο. Μετά όμως, το υπόλοιπο μισάωρο, καταστροφικό. Μπορώ να πω, πράγματι ήταν καταστροφικό το επόμενο μισάωρο. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε πολύ γρήγορα στο σκορ. Στο 15ο λεπτό ήμασταν ήδη 2-0. Κάπου τα παιδιά πίστεψαν ότι θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Χαλάρωσαν, γύρισαν πολύ πίσω. Με αποτέλεσμα η ομάδα του Ηρακλή να μας πιέσει και να πετύχει 2 γκολ. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, μιλήσαμε με τα παιδιά και πιστέψαμε ότι μπορούμε να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Αρκεί να είμαστε ψύχρεμοι και να ξέρουμε τι ζητάμε μέσα στα επόμενα 45 λεπτά. Πράγματι έπαιξαν όπως είπαμε στο ημίχρονο, ευτυχήσαμε να κάνουμε 1/3 γκολ και πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Τώρα απομένει άλλο ένα παιχνίδι στην Τρίπολη για το κύπελλο. Και εκεί πάλι θα γίνει ντέρμπι το παιχνίδι, γιατί και το Ηρακλής έχει πολύ καλή ομάδα, γυμνασμένοι, παίχτες που ξέρουν μπάλα και πιστεύω και εκεί θα γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος θα κερδίσει και θα πάει και στον τελικό του κυπέλλου που θα είναι, αν πάμε εμείς, θα είναι ό,τι το καλύτερο για τη φετινή σεζόν και με την προσπάθεια που κάνουμε να μείνουμε και στην κατηγορία. Αυτό ακριβώς παράλληλα συνεχίζεται τη... Ο αγώνας πράγματι συνεχίζεται, κάθε παιχνίδι για μας είναι ντέρμπι και πιστεύω στο τέλος να είμαστε εμείς που θα παραμείνουμε στην κατηγορία. Τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν από την πλευρά τους, το ίδιο και η διοίκηση. Και... Αν σας δινόταν η επιλογή, κύπελο ή σωτηρία? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο χρόνια, δεν θα μπορούσα να διαλέξω μεταξύ των δύο, εγώ θα τα ήθελα και τα δύο. Είναι καλό να κερδίζεις και το κύπελλο και να μένεις και στην κατηγορία. Πιστεύω να τα καταφέρουμε και στα δύο. Καλώς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους στόχους σας. Ευχαριστώ. Πάνω Γαλάνη, ένα καταστροφικό ξεκίνημα για την ομάδα σου. Στην πορεία βέβαια αλλάξαν τα πράγματα. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο και με το 3ο γκολ του Μαντινιακού τα πράγματα δυσκολεύουν στο θέμα πρόκρισης. Βέβαια δυσκολεύουν. Πληρώνουμε την αδυναμία μας, πρώτα λεπτά δεχόμαστε πάντα γκολ, εύκολο γκολ. Και μετά, εντάξει, σήμερα το παλέψαμε, το γυρίσαμε το 0-2, κάναμε πολλές ευκαιρίες, το γυρίσαμε 2-2 και πιστεύαμε στο δεύτερο ημίχρονο θα βάλουμε ένα γκολ να πάρουμε το παιχνίδι, να είναι πιο εύκολο στο επαναληπτικό. Κάναμε πολλές ευκαιρίες που δεν τις κάναμε γκολ, σε μια αντεπίθεση φάγαμε και το τρίτο και τελείωσε. Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο τι έφταξε? Το πληρώνουμε αυτό από την αρχή της χρονιάς. Το πρώτο δεκάλεπτο τρώμε συνέχεια εύκολα γκολ, γρήγορα γκολ. Πάντα, σε όλα τα παιχνίδια. Επαναληπτικός δύσκολος? Είναι πολύ δύσκολος. Τώρα μας προέχει το παιχνίδι του Σαββάτου με το Λεβίδι. Είναι ένας τελικός. Για να πρωτεύων στόχος τώρα είναι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Και πιστεύω να ξεκινήσουμε το δεξί. Τα παιχνίδια. Έχουμε το Λεβίδι, μετά έχουμε τον Τυρό στην έδρα μας. Πρέπει να τα πάρουμε, είναι τελική για μας. Εξαρτάται από εσάς πλέον η εταιρεία σας. Βέβαια, ναι. Είναι στο χέρι μας, πιστεύω ότι είναι στο χέρι μας. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούμε και να μπαίνουμε πιο δυνατά στα πρώτα 20 λεπτά, 30 λεπτά. Εκεί είναι η αδυναμία μας. Τρώμε πολύ εύκολα γκολ και βάζουμε πολύ δύσκολα γκολ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στους στόχους σας.